Εγώ θέλω να επισημάνω την απουσία και του καταγγέλλοντος και του καταγγελόμενου σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα να παίρνουμε εμείς θέση όταν απουσιάζει ο καταγγέλλον και ο καταγγελόμενος. Ως προς τον τρόπο βέβαια λειτουργίας του Δήμου σε αυτές τις περιπτώσεις, έχω να πω ότι αυτό εκφράζει την κατάσταση του Δήμου μας. Είναι ένας Δήμος, πάτε σκύλια λέστε και αρεστικά μην δίνετε. Λοιπόν, τα θέματα δεν λύνονται έτσι, περιμένουμε και την ΕΔΕ βεβαίως και θα δούμε τι θα γίνει. Εμείς το detective δεν θα κάνουμε, αλλά οπωσδήποτε ο τρόπος που συσπράττουν όλα αυτά τα πράγματα, ούτε ο κύριος Σκοτίτσας παραδείγματος χάρη εδώ απόψε, κανένας, εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν μας τιμά ως Δημοτικό Συμβούλιο και πρέπει επιτέλους να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για τον τρόπο που εισπράττονται αυτά τα χρήματα και το πώς γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες. Εγώ κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες ότι τα ποσά που εισπράττονται με αυτόν τον τρόπο, με μπλοκάκι, θα περιέλθουν όλα στο δημόσιο ταμείο, στο ταμείο του Δήμου και ενδεχομένως, χωρίς να καταλογίζω σε κανέναν ευθύνη, διότι δεν μπορεί να έχω άμεση γνώση, παίρνω λαβή μόνο από την καταγγελία που έγινε από τον Δημοτικό Σύμβουλο την προηγούμενη συνεδρίαση. Αν λοιπόν εισπράττονται χρήματα και δεν κόβεται μπλοκάκι, τι είδους μπλοκάκια είναι αυτά, κάτω από την ευθύνη και την εποπτεία τίνος δημάρχου, αντιδημάρχου, ασχολουμένου και υπευθύνου με τις λαϊκές αγορές, προέδρου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας του Δήμου Ναυπλίου. Αν γίνεται λοιπόν και ποιες είναι αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες. Και επειδή παρισφρύνουν και είναι γνωστό σε όλους, ότι πέρα από τις θέσεις τις θεσμοθετημένες υπάρχουν και κάποιοι αλλοδαποί και εγχώριοι, ντόχοι με λιανοπολιτές, οι οποίοι έρχονται και στείλουν πρόχειρα να πάρουν χωρίς να ζητήσουν, χωρίς να πάρουν καμία άδεια. Αν σε αυτόν κόψουμε μπλοκάκι, πώς θα περιέλθει τελικά στο Δήμο, υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα? Ο κ. Λάιος, μπορεί να απαντήσει? Δεν το γνωρίζω αυτό. Το τμήμα αγορείου στο οποίο είμαι εγώ δεν έχει καμία σχέση με την εισπράξη των χρημάτων του μπλοκάκι, ούτε από ό,τι όμως μου είπαν όλοι, κάθε προσπάθεια το κάνουν.